Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για το λόγο. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης είναι πάντα παρόν όταν πρόκειται να θεραπεύσει τις ζημιές που υφίστανται οι πολίτες μας και οι υποδομές στις χώρες μέλη από φυσικές καταστροφές. Έχω μια σειρά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο ενίσχυσε την Ελλάδα. Θα αναφερθώ μόνο σε ένα. Μας δόθηκε βοήθεια ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ για φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, και αυτό έχει τη σημασία του. Όμως πιστεύω πως από την εποχή της κάλυψης των ζημιών και της επούλωσης των τραυμάτων πρέπει να περάσουμε άμεσα στην εποχή της πρόληψης. Και για το λόγο αυτό προτείνω να υπάρχουν έργα πρόληψης των φυσικών καταστροφών, χρηματοδοτούμενα εξ ολοκλήρου από τα διαρθρωτικά ταμεία και χωρίς εθνική συμμετοχή. Ειδικά σε χώρες που πλήττονται διαρκώς, και το παράδειγμα της Ελλάδος, της Βουλγαρίας αλλά και της Ιταλίας είναι κάποια από αυτές. Ευχαριστώ πολύ.